Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σε πολύ λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση για τρίτη αγωνιστική της Summer Evolution League ανάμεσα σε Ανολιώσια και Προπό Raptors. Τους σημερινούς φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη επίθεση στην κατοχή τους. Θα Ανολιώσια από τη μία με δύο νίκες και μία ήταν στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Ίδιο ρεκόρ και για τους Προπό Raptors. Πάμε να δούμε και τις πεντάδες. Βαρβαρίδης, Σαρικάκης, Χρυσοβέργης, Ρίγας και Καραμπούλα ξεκινούν για τους κίτρινους. Ενώ από την άλλη έχουμε Σαχά, Βαλέτζη, Ζερβόπουλο, Κουνενιδάκη και Μαράτζα. Μας απέρασε από τα χέρια του Σαχά. Κατέληξε και το Σουμπαλά. Στα χτυπάθα για τον Κουνενιδάκη θα γυρίσει. Πήρε και την εκτέλεση, δεν μπορούσε να σκοράρει. Υπάρχει όμως φαουλ για δύο βολές. Υπάρχει και φάουλ στην συνέχεια τον Μαράτζα. Παραμένει το 0-0 στο σκορ. Ανολιώσει αυτή την επίθεση. Προσπίσει από τον Σαρικάκη. Αλλά και πάλι έξω. Βαρίδης. Αριστερά τώρα. Ρίγα. Σαρικάκη στη λήξη του χρόνου. Στα 3 δευτερόλεπτα θα βρει το δρόμο προς το καλάθι. Με αυτό το τρίποντο, πρώτο στο καλάθι για τα Ανολιώσια. 3-0 διαχειρός Σαρικάκη. Εκτός η μπάλα μετά από την παρέμβαση του Χρυσοβεργή. Θα χάσει. Στέκεται. Δεν θα πάρει την εκτέλεση. Θα κάνει το λάθος στην συνέχεια. Ενώ πήγε να φύγει ο Καραμπούλας στην άλλη πλευρά. Ωστόσο υπήρξε παράβαση από τον παίκτη των Προπό Raptors. Την μπάλα επανέφερε ο Χρυσοβέργης. Στην επίθεση τώρα ήταν ο Λιώσια. Τρίποντο άστοχο από τον Σαρικάκη. Πίεση ψηλά. Κράτησε όμως ο Ζερβόπουλος. Σηκώθηκε από κοντά. Το χάσε ο Σαχάς. Και δεύτερη ευκαιρία από τον ίδιο. Ζητάει φάουλ. Δεν υπάρχει κάτι. Αλλά στα αριστερά ο Βερβερίδης δεν θα διστάσει. Θα του κάνει το χατήρι πάλι από ψηλότερο ο Μαράτζας. Μενιδάκης βρήκε εξαιρετικά την πάσα στα χέρια του Σαχά. Αυτός θα πετύχει το πρώτο καλάθι για τους Προπό Raptors για το 3-2. Βερβερίδης, Ρίγας και τώρα Σαρικάκης, Βερβερίδης, μπαλά στην γωνία, στην Καραμπούλα. Παίρνει τα βήματα, στέκεται στον αέρα, το χάνει, μάζεψε Μαράτζας, Βαλέτζης. Παραμένει το 3-2 στο σκορ. Ευκαιρία για τους Προπό Raptors να διεκδικήσουν το πρώτο τους προβάδισμα. Μαράτζας για 2 θα το χάσει. Καραμπούλας θα τελειώσει με επιτυχία τον ευνηδιασμό για το 5-2. Θα καλέσει εδώ το ανοιχτό γήπεδο τα Ανολιώσια. Καραμπούλας εκτέλεσε για το 6-2. Ασχολείται. Βαρβαρίδης, Καραμπούλας τώρα στο ένας με έναν. Θα νικήσει το Κουνενιδάκι για το 8-2. Βαλέτζης. Σαχάς πάει με φόρα χωρίς να διστάσει. Θα μειώσει 8-4. Μια μακρινή πάσα η οποία θα περάσει από τον Μαράτζα. Έγινε το κλέψιμο τελικά από τους φιλοξενούμενους. Νενιδάκης πιέζεται. Αυτή την πλάτη στον Μαράτζα πήρε ξανά.
Γιανακόπουλος. Βήμα πίσω, εκτέλεση για 2. 8-6. Συνδέεται και αυτός με το καλάθι για να φέρει σε απόσταση 2 πόντων τώρα την ομάδα του. Ξαρικάκης είναι μόνο στη γωνία. Στοχή στο τρίποντο. Μαράτζας αφήνει στον Ζερβόπουλο. Ο Νενιδάκης βρήκε χώρο για το σουτ. Είχε την ευκαιρία εκεί να σημαδέψει, δεν το έκανε σωστά. Αντιθετικό πλεονέκτημα τώρα για τα Νολιώσια. Βαρβαρίδης θα τελειώσει την φάση μετά την πάσα του Καραμπούλα για το 10-6. Κάτι λιγότερο από 5,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Σταθερά μπροστά από το ξεκίνημα τα Νολιώσια. Ο Αλέτζης θέλει να αποστάρει, έκλεισαν 2 πάνω του. Ζερβόπουλος πήρε το σουτ. Θετικό rebound του Κουνενιδάκη. Είδε και το κόψιμο, εξαιρετική assist, πολύ όμορφη συνεργασία των δύο. Ζερβόπουλος θα κάνει το 18. Ζαρικάκης. Σερβερίδης του δώσε ξανά. Μπαλά έφτασε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν μπορούσε όμως να εκτελέσει από την καλή άμυνα ο Χρυσοβεργής. Ζερβόπουλος. Μαράτζας πάει στα ίσα, θα τον νικήσει τον αντιπαλό του, τον Χρυσοβέργη. Καλάθι και φάουλ για το 10-10. Η βολή θα εκτελεστεί μετά το time out των γηπεδούχων. Μαράτζας είναι έτοιμος στην γραμμή για την συμπληρωματική βολή του. Έπειτα από το καλάθι φάουλ που πέτυχε νωρίτερα, θα στοχίσει, παρέμεινε έτσι το 10-10 στο φωτεινό πίνακα. Ζαρικάκης. Ο Βαρβαρίδης πάσα χαμηλά του Καραμπούλα από τα πόδια του αντιπάλου του, κατέληξε εκτός. Και πάλι τα Νολιώσια στην επίθεση, μπαλά στη γωνία. Σε 3 πόντων, όχι καλό από τον Ρίγα. Μανιδάκης. Έμεινε μόνος του ανενόχλητος ο Ζερβόπουλος. Ο ίδιος θα μαζέψει το rebound, θα εκτελέσει ξανά για 2. Μαράτζας σε ακόμα μια ανανεωμένη επίθεση. Ξανά εκεί θα μαζέψει ακόμα ένα rebound ο Ζερβόπουλος. Τρίτη και φαρμακερή για το 10-12. Και αυτό είναι και το πρώτο προβάδισμα των Προμποράπτορς στο παιχνίδι. 3.50 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ρίγας που έπαιξε με τον Βαρβαρίδη. Ζαρικάκης τώρα θα περάσει τον Χρυσοβέργη. Ρίγας δεν μπορείς από κοντά. Βγήκε η άμυνα από τους Προμποράπτορς. Πέρασε και έφτασε μέχρι την αντίπαλη ρακέτα ο Ζερβόπουλος. Κατέβασε το χέρι του ο Ρίγας, έκανε το φαουλ στον Βαλέτζη. Φαουλ νούμερο 3 για τους γηπεδούχους. Βαλέτζη κάνει την πρώτη. Το 10-12, συνέχεια με Ρίγα. Καραμπούλα στα δεξιά, το αφήνει λίγο χώρο Βαλέτζης. Ρίγας νωρίτερα το έχασε από εκεί, θα το χάσει και τώρα. Βαλέτζης αυτός τον Κουνενιδάκη. Ζερβόπουλος. Θα γυρίσει ο Μαράτζας, δεν θα σκοράρει. Μαζεύει την μπάλα ο Βαρβαρίδης, ο ίδιος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Καραμπούλας. Πήρε ο Χρυσοβέργης εκεί, δεν μπορεί να το σταματήσει κάποιος, θα το σταματήσει η ρακέτα όμως. Ενώ θα χάσει και την δεύτερη ευκαιρία του. Έφτιαξε σε πλεονεκτική θέση και ο ψηλός των Αμελιωσίων. Δεν καταφέρω όμως να πετύχει κάτι καλό. Μαράτζας τώρα. Κατάλαβε την πάσα ο Καραμπούλας. Φεύγει στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει τη φάση για το 12-12. Ναι, σοπα
ισοπαλία στο μάτς. 2 και 20 πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Μαλέτζης. Μαράτζας. Πατάει γερά, σηκώνεται, τον βάζει στα ίσα. 12-14. Ρίγας. Καραμπούλας. Έφτασε προς τα μέσα. Κάνε βήματα. Λάκης τώρα για τους Προπόραπτορς, οι οποίοι έχουν ευκαιρία να πάρουν και μια μικρή διαφορά. Υπάρχει φάουλ από τον Καραμπούλα, ο οποίος πίεσε εκεί την μπάλα. Έκανε την παράβαση στον Κουνενιδάκη. Συνέχεια Εσαχά, Μαράτζας. Ξανά θα δώσει τη λύση από κοντά για το 12-16. Μαράτζας, ο οποίος παίρνει προσπάθειες στις τελευταίες φάσεις. Παίρνει και καλά και επίσης, γιατί είναι 4 των φιλοξενούμενων πλέον. Καραμπούλας για να μειώσει, δεν θα το καταφέρει. Μισοβέρκης μάζεψε. Θα φτάσει κοντά, θα το χάσει και πάλι. Κουνενιδάκης, παρακεντρευμένη πάσα, πήρε ο Βαλέτζης. Έχει πάνω του κολλήμα το Χρυσοβέργη. Μαράτζας. Ωραία η πάσα του, βρήκε χώρο, εκτέλεσε ο Ζερβόπουλος. 12-18 χτυπούν κοντά στην ρακέτα οι φιλοξενούμενοι. Βγαίνει αυτό το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Φτάνουν στο σύν 6 τώρα, 45 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Άστοχο τρίποδο του Βαρβαρίδη. Θέλει να φύγει γρήγορα μπροστά ο Ζερβόπουλος. Στρέφει άμυνα των κεντρινόμαυρων. Σταυρωτές που σπαθεί να τους έχει σκορ ο Μαράτζας. Ζερβόπουλος για 2. 12-20. Μαράτζας και Ζερβόπουλος συνεργάζονται επιθετικά. Και έτσι ξεφεύγουν τώρα. Είναι μια διαφορά 8 πόντων οι φιλοξενούμενοι. Μια επίθεση 10 δευτερόλεπτα τώρα για τα Ανολιώσια. Βαρβαρίδης σε ακόμα ένα δικό του σούτ από την περιφέρεια. Θα το χάσει. 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Του Νενιδάκης. Θα πετάξει την μπάλα, δεν θα καταφέρει κάτι. Φινάλ λοιπόν της πρώτης περίοδου, 12-20 το σκορ. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Χριστό του Αγίου Νικολάου. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος. Βρίσκει στους Προπόραπτορς να προηγούνται με 12-20. Πάσα για τον Ζαντιώτη. Πετρόπουλος για 3 μέσα. Έρχεται τώρα το σουτ που ψάχναν από την περιφέρεια. Πέφτει στον Ανολιωσίων. Για το 15-20. Μαχούλης πιέζει. Δέχεται την πάσα ο Βαλέ... ο... με συγχωρείτε. Ο Ντονόπουλος, αλλά είχε πατήσει γραμμή. Συνέχεια με Παχούλη, Καραμπούλας. Για προς τα μέσα, υπάρχει φάουλ χαμηλά. Δεν έχει κάνει ο Σαχάς. Παχούλης επανέφερε. Ζήτησε ο Ζαντιώτης, η πάσα του δεν θα φτάσει στον κολέγκα. Μαράτζας. Πάει πάνω του να τον πιέσει ασφαλτικά ο Πετρόπουλος, Αχάς. Ντονόπουλος από τα αριστερά, πατώντας γραμμή. Δεν θα το βάλει, ο Λέγκας είναι εκεί για να πάρει το rebound. Παχουλής. Και πάλι μπάλα στα χέρια του. Καραμπούλας εκτελεί. Ντονόπουλος. Ο ίδιος κατεβάζει. Φόρος, δεν έβαλε το τρίποντο, επιθετικό rebound όμως και πάλι Προπόραπτος στην επίθεση. Και πάλι Τραϊφόρος. Στην πολυκοσμία βρήκε τον Μαράτζα. Πήραν οι κυτρινόμαυροι, Καραμπούλας πατάει, γκάζει. Φτάνει μέχρι την άλλη πλευρά, θα σκοράρει κιόλας για το 17-20. Ένα
σερί 5-0. Μαζεύουν τη διαφορά και πάλι στο τρίποντο οι γηπεδούχοι. Τονόπουλος. Ράτζας. Μπροστά του κίτρινες φανέλες. Έγινε το κρέσιμο τελικά από τον κολέγκα. Πετρόπουλος. Ροζαδιώτης το δώσει ξανά. Καραμπούλας. Ωραία, έπαιξε με τον κολέγκα με φόρα αυτός προς τα μέσα. 19-20. Το σερί τον Άνω Λιωσίων συνεχίζεται. 7-0. Επιμέρους σκορ μέχρι στιγμή στην δεύτερη περίοδο. Κάτι που αναγκάζει τους κομποράπτους να καλύψουν time out. Συνέχεια στην δράση μετά το time out των κομποράπτους, οι οποίοι βλέπουν πλέον τα μελιώσια να έχουν πλησιάσει στον πόντο. 19-20 το σκορ με ένα σέρι. 7-0 των γηπεδούχων. Πλέσας στην επαναφορά. Ραϊφόρος, βρήκε τον Αντωνόπουλο. Περιτριγυρισμένος εκεί από παίχτες των Άνω Λιωσίων. Διεκδικεί την μπάλα με τον Παχούλη. Έχουμε τζάμπουλ και το βελάκι δείχνει προμποράπτορς. Έτσι αρνηγή έπαιξε γρήγορα με τον Πλέσο Αντωνόπουλο. Δεύτερη ευκαιρία και με τον Σαχάν ακολουθεί τη φάση. Θα βάλει τέλος στην αδράνεια των φιλοξενούμενων. 19-22. Παχούλης. Πετρόπουλος, τον Ζαδιώτη, Καραμπούλας τώρα. Ένα ή τριών πόντων, εντελώς αστοχωμός από τον Παχούλη. Ραϊφόρος. Βρήκε τον Αντωνόπουλο. Ωραία η πάσα του στον Πλέσα, καλή όμως και η άμυνα από τον Καραμπούλα. Δυνατή η πάσα κάπως για τον Πετρόπουλο, την πρόλαβε εκείνος. Με τον κολέγκα. Step back από τον Καραμπούλα, άστοχο τρίποντο. Αμένει ευκαιρία εδώ για να εισοφαρίσουν οι κεντρινόμαυροι. Το προβάδισμα παραμένει στους προπόραπτορς. Τονόπουλος. Κάποιο τρόπο έφτασε πάλι στον Πλέσα και πάλι ο Τονόπουλος. Τρεϊφόρος βρήκε λίγο χώρο. Αστόχησε, αλλά είναι για τους προμποράτους, καθώς καταδέχεται και ο ίδιος ο Παχούλης, ότι εκείνος πέταξε εκτός, την πέταξε εκτός. Ράτζας, έρθε εκεί ωραία, από πίσω σαν την Αλεπού ο Παχούλης. Ραϊφόρος όμως θα τον αναγκάσει να κάνει βήματα, καθώς τον πίεσε. Εκεί την ώρα που πήγε να κάνει την πάσα του. Αφήνει τον Αντωνόπουλο, τρίποντο, μπήκε και μπήκε η μπάλα. Ο Λέγκας είναι στον Ραβιώτη. Μετρόπουλος, ερχόταν με φόρα ο κολέγκας, εκνηδιάστηκε κάπου στην πάσα. Καραμπούλας στα 9. Κολέγκας από το ύψος των Βολών, θα το βάλει. 21-22. Ράτζας με τον Ζαδιώτη μπροστά του. Κάνει την κίνηση ο Αντωνόπουλος. 5 δευτερόλεπτα υπάρχει φάουλ τον Ζαδιώτη. Πίσω αμέσως σηκώνει το χέρι του. Είναι 9-2 το επιμέρους σκορ μέχρι στιγμής στην δεύτερη περίοδο. Με κάτι περισσότερο από 5 λεπτά να απομένουν ακόμα για το ημίχρονο. Σε κανέναν δεν κατέληξε η πάσα του Τραϊφόρου, δεν την κατάλαβε ο Σαχάς. Έτσι η κατοχή είναι για τα Άνω Λιώσια. Θα γίνει το λάθος όμως. Αντωνόπουλος. Γρήγορα στον ευνηδιασμό. Άτσαλο το τελείωμα από τον Τραϊφόρο. Αντωνόπουλος κερδίζει το φάουλ. Βάζει και το καλάθι. 21-24. Έφτιαξε την κατάσταση μετά το άστοχο σου του συμπαίκτου του Αντωνόπουλος. Και σε απλά πέτυχε το καλάθι. Έχει και ευκαιρία για ένα έμεσο τρίποντο. Yeah.
για η βολή. Το 21-25. Καραμπούλας. Αντωνόπουλος στον Παφούλη. Πάλι Αντωνόπουλος στα δεξιά. Προσπαθήσει να βρει τον κολέγκα. Καλή άμυνα τον Σαχά. Αντωνόπουλος. Λίγο να μπερδευτεί. Σαχά θα πάρει και το τρίποδο τώρα. Στοχή και μαζεύει ο Καραμπούλας. Κολέγκας διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση. Θα βρεθεί τώρα Νένο που σκάω την αντίπαλη ρακέτα. Ξεχασμένος. 23-25. Μαράτζας. Τραϊφόρος υποπίεση. Βρίσκει σίδερο ο Πετρόπουλος. Την ταχύτητα δεν θα βιαστεί σε αυτή την επίθεση. Καφούλης στον Καραμπούλα. Είναι το τρίποντο, ευστόχησε. 26-25. Προβάδισμα τώρα. Κατάνε ο Λιώσια που επιστρέφουν και πάλι σε θέση οδηγού. Τονόπουλος θέλει να απαντήσει, θα το κάνει. Άμεσα έρχεται η απάντηση διαχείρωση Αντωνόπουλη και με το ίδιο νόμισμα. Με το 26-28 και πάλι μπροστά η Προμποράπτορς. Αφούλης στη γωνία ο Πετρόπουλος. Αφούλης σηκώνεται για δύο από αρκετά μακριά. Καραμπούλα στο εξωτικό rebound. 14 λεπτά ακόμα. Και επιλογή πάσης από τον Παχούλη, Αντωνόπουλος φεύγει, τον ακολουθεί ο Μπολέγκας. Προσπαθεί να τον αφώσει, δεν θα καταφέρει όμως να τον σταματήσει. 26-30. Καραμπούλας. Του φτιάξε χώρο Ζαντιώτης, δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Λέσσας μαζεύει το rebound. Στα ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Παλά στα χέρια του Αντωνόπουλου, 2,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο, 26-30 το σκορ. Τραϊφόρος έπαιξε με τον Μαράτζα. Έδωσε αρκετό ύψος. Θα χάσει εκεί στο follow. Ο ίδιος θα παλέψει και πάλι. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Ενώ πάμε σε μια διακοπή τώρα για time out. Στη γραμμή των βόλων ο Σαχάς. Έτοιμος για την πρώτη από τις δύο. Θα την βάλει για το 26-31. Κάνει την δεύτερη, κολέγκας θα μαζέψει. Πετρόπουλος παίζει με τον Παχούλη. Καραμπούλας. Παχούλης θα το πάρει το σουτ. Είναι εμπολόμος. Τραϊφόρος. Παίζεται ψηλά. Κρατάει. Και συνεχίζει την οργάνωση της επίθεσης. Αντωνόπουλος. Πετρόπουλος θα σταματήσει την πάσα. Τραϊφόρος. Ζητάει κάποιο screen. Μαράτζας θα γυρίσει στα 5. Θα του κάνει το χατήρι, τελικά η μπάλα εκεί στο κέφια. Στάθηκε έτσι όμως το παίξι των Προμποράπτορς. Καραμπούλα σαν πάσα έξω, ο Μαράτζας ήταν εκεί. Ηρεμία ζητάει ο Ζαντιώτης από τους συμπαίκτες του. Τραϊφόρος νόου σε μία νόλου πας. Λέσσες από το πλάι, Σαχάς ψηλότερα θα το βάλει για το 26-33. Σαχάς που σε εκμεταλλεύεται γενικά τις δεύτερες ευκαιρίες που προκύπτουν από τα άστοχα σουτ των φιλοξενούμενων. Στο σύννεφτα πλέον η διαφορά. Νομίκαμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ζαντιώτης στον Καραμπούλα, αυτός θα το πάρει. Θα το βάλει και κατοχή στα χέρια των φιλοξενούμενων με τον Τραϊφόρο να κατεβάζει. Νόπουλος. Σε η πάσα του βρήκε εξαιρετικά τον Σαχά ο Πλέσας.
Έχουμε νέο καλάθι από τον ίδιο, 26-35 πλέον. Ακόμη επίθεση για τις δύο ομάδες λογικά. Μακούλης τρέχει απέναντι τον Πετρόπουλο. Σημάδευσε σωστά εκείνος, 29-35. Το δευτερόλεπτα. Φόρος στον Αντωνόπουλο στα 4. Θα το πάρει από την γωνία, βρίσκει σίδερο και έτσι φτάνουμε στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Με το σκορ να γράφει 29-35 υπέρ των Προμποράπτορς. Πήγαμε και στην τρίτη περίοδο. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημιχρόνο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, 29-35 το σκορ. Προμποράπτορ σε θέση οδηγού, θα μειώσει γρήγορα. Κοσαρικάκης με ένα τρίποντο. 32-35 πλέον. Νενιδάκης. Καλή άμυνα από τον Ρίγα. Βρήκε όμως λίγο χώρο ο Νενιδάκης. Δεν τον εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. 2-1-2 ενός τώρα στην άλλη πλευρά. Ο εκτελεστής είναι ο Σαρικάκης. 34-35. Πλησιάζουν σε απόσταση ενός ποντού. Στις αρχές της τρίτης περίοδου τώρα οι γηπεδούχοι. Σεργόπουλος. Μάθει να πάει προς τα μέσα, κλείνει άμυνα των Ανουλιοσίων. Μαράτζας. Θα πάει την προσπίση ο Κολέγκας. Θα βάλει το καλάθι ο Μαράτζας. 34-37. Περβερίδης, Μαρβαρίδης, με συγχωρείτε. Ας το πω το τρίποντό του. Θετικό rebound όμως και πάλι στην επίθεση η Γηπεδούχη. Τρίποντο από τον Ρίγα. Και το μάτς στην ισοπαλία, 37 όλα. Σαχάς, παίρνει τα βήματα, στέκεται στον αέρα, βάζει μπροστά και πάλι τους Προμποράπτορς. 37-39. Έχουν επιλογές ο Σαρικάκης. Πήρε ο Χρυσοβέργης από κοντά, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Ο ίδιος θα μαζέψει. Από το δικό του αστόχο σου θα το χάσει ξανά. Πανωτές χαμένες ευκαιρίες εδώ από τον ψηλό των Ανολιοσίων. Χαμένη τελικά και η δεύτερη επίθεσή τους. Νενιδάκης. Δυναμική άμυνα. Τον Κολέγκα. 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Μύρος Αφάς. Μαράτζας με γυρίζει με τα αριστερό, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Σοβέργης αφήνει στον Ρίγα. Και πάλι Ρίγας. Ο Λέγκας αφήνει έξω. Ζητάει ο Βαρβαρίδης τον Σαρικάκη. Θα πάει τελικά η μπάλα για να πάρει το τρίποντο μέσα. Ακόμα ένα. 40-39. Ο Σαρικάκης ξεκινάει πάρα πολύ δυναμικά την τρίτη περίοδο. Και βάζει μπροστά τους γηπεδούχους. Το γύρο στεπεδό από τον Σαχά. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κολέγκα. Φάουλ που είναι το πρώτο για τους κεντρινόμαυρους. Οχτώ πόντους μέχρι στιγμής στην τρίτη περίοδο ο Σαρικάκης, με δύο τρίποντα και ένα δίποντο ο Σαχάς. Θα ισοφαρίσει εκ νέου σε 40-40. Μέσα και η δεύτερη. 40-41. Σαρικάκης. Ρίγα στον Βαρβαρίδη. Τρίποντο έστοχο. Και ο Βαρβαρίδης στον χώρο του τρίποντο τώρα. Θέλουν καλά πίσω από τα 6-75 μέχρι στιγμής. Τα Ανολιώσια.
Ναι, ισοφάρισε εδώ από τον Σαχά, ο οποίος αρνείται να παραδώσει τα όπλα. 43 όλα. Ρίγας. Σαρικάκης δεν θα διστάσει να το πάρει. Αυτή τη φορά όμως βρίσκει σίδερο, δεν προλαβαίνει και την μπάλα πριν εκείνη πέρασε εκτός. Βαλέτζης θα επαναφέρει. Μένουν ψηλά τα ανολιώσια. Μαραντός θα περάσει το κέντρο. Βαλάει και την μπάλα μέχρι την άλλη πλευρά. Θα φύγει εκτός εκείνη όμως, χωρίς να ακουμπήσει κάποιος των γηπεδούχων. Συνέχεια με Ρίγα. Χαρικάκης. Ρίγας το έδωσε ξανά. Μισοβέργης. Σαχάς κατάλαβε την πάσα, την σταμάτησε κιόλας. Πάει στο ένας με έναν με τον κολέγκα. Στα ίσα θα τον νικήσει. 43-45. Πάρα πολύ καλός. Θα χάσει απόψε για τους προμποράπτορς. Κάνει τα πάντα μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο. Μαρμαρίδης, υποπίεση. Πετάξει την μπάλα. Κουνενιδάκης. Μέχρι στιγμή για φάουλ. Και σε time out. Το παιχνίδι συνεχίζεται. 5,5 λεπτά μας χωρίζουν ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Με πόδι από τον Χρυσοβέργη. Ναι, 14 λεπτά για τους προποράπτορς. Μαράτας μάζεψε πρώτου αντιπάλου του. Δεν μπορούσε όμως να εκτελέσει από κοντά. Ρικάκης, Ρίγας, χάθηκε και η κατοχή στην Πολυκοσμία. Μαράτζας γυρίζει τάπα στα ίσα από τον κολέγκα. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον ψηλό. Ρικάκης τώρα ρίχνει ταχύτητα. Κολέγκας αφήνει χέρι με χέρι. Ρίγας κάνει βήματα. Βαλέτζης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Σαχά να του δίνει ξανά. Στέκεται για τρεις από μακριά, δεν θα το βάλει. Μαρμαρίδης. Και ο Ρίγας του δώσαν χώρο για την εκτέλεση οι φιλοξενούμενοι. Βγήκε σε καλό τελικά αυτή η επιλογή. Ζερβόπουλος τώρα φτιάχνει την επίθεση για τους προμποράπτορς. 43-45, 4 και 12 ακόμα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Μαράτζας είναι τη μάχη του, χάνει την μπάλα, κρατούν ωστόσο οι προμποράπτορς. Έχει πατήσει γραμμή ο Σαχάς. Μετρόπουλος επιστρέφει στο μάτς, όπως και ο Καραμπούλας. Πετρόπουλος αναλάβει ένα κατεβάσει τώρα. Ρίγας. Χρυσοβέργης. Μια επίθεση. Μαρμαρίδης στα 10. Ρίγας βλέπει γύρω του, μένει με τον Αντωνόπουλο μπροστά του, θα πάρει το τρίποντο. Θα χάσει, μαζεύει. Γρήγορα θέλει να χτυπήσει ο Ζερβόπουλος, θα φτάσει μέχρι την άλλη πλευρά. Πετρόπουλος λέει πως έχει ακουμπήσει μόνο μπάλα, υπάρχει φαουλ ωστόσο πάνω στον Ζερβόπουλο. Φαουλ που είναι και το τρίτο για τους κιτρινόμαυρους, 3-0 τα ομαδικά τώρα. 3-27 πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος.
πρώτη. Θέλει και την δεύτερη άστοχα όμως αυτή. Παραμένει το 43-46. Ρίγας, Καραμπούλας, Σοβέργης. Μπήκε δυναμικά στην φάση ο Κουνενιδάκης και βγήκε νικητής. Ζερβόπουλος τώρα στον Κουνενιδάκη. Έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά, δεν θα το κάνει όμως. Σοβέργης. Μας τα αριστερά, πάει προς τα μέσα ο Ρίγας, βρήκε τον διάδρομο, δεν πήγε κανείς πάνω του, 45-46. Του τριών πόντων, άστοχο όμως από τον Ζερβόπουλο. Συνέχεια έχουμε το φάουλ που θα γίνει επάνω στον Καραμπούλα. Το σηκάνει ο Ζερβόπουλος από τους προβοράτους και αυτό είναι και το πρώτο. Το κάνει η φιλοξενούμενη. Καραμπούλας. Βαρβαρίδης είδε ότι είναι εξεμαρκάριστος ο συμπαίκτης του. Πήραν ενόχλητο στο τρίποντο Καραμπούλας, το βάλε κιόλας. 48-46. Πολλές αναλλαγές στο προβάδισμα στο παιχνίδι. Αυτή τη φορά είναι η σειρά των Ανολιωσίων να περάσουν μπροστά. Γυρίζει, ψάχνει λίγο χώρο ο Μαράτζας, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Καραμπούλας μένει και πάλι στην περιφέρεια. Χρυσοβέργης με πρόσωπο στο καλάθι, παίρνει την εκτέλεση, ψάχνει το δικό του καλάθι, θα το βάλει με τη δεύτερη τελικά για το 50-46. Με κοντά στον Παχούλη, ο Τραϊφόρος παίρνει στην βοήθεια και ο Καραμπούλας ρίγε για τη βάση στον Πετρόπουλο. Αλλά καταλήγει εκτός, τελευταίος πρέπει να έχει την πίσπεκτη στον Προμποράπτορς, αν μπορούσε να δω καλά. Ναι, η κατοχή είναι για τα Ανολιώσια. Μαρβαρίδης αφήνει στον Παχούλη. Καραμπούλας. Πετρόπουλος τυμμένος στην γωνία. Θα βάλει το τρίποντο, ακόμα ένα για τα Ανολιώσια. 53-46. Ένα σερί 10-0 για τους γηπεδούχους από το 43-46. Έχουν βρει και σουτ από την περιφέρεια. Έχουν φτάσει στο 53-46 τώρα. Να δούμε αν θα βρουν λύση. Οι προποράτες δεν θα τα καταφέρουν εδώ με τον Ζερβόπουλο. 55 λεπτά ακόμα στην περίοδο. Καραμπούλας. Ωραία του στον Χρυσοβέργη. Θα βάλει το καλάθι. 55-46. Έχουν ψυχολογία τώρα οι γηπεδούχοι. Πάμε και πιο εύκολα στην αντίπαλη ρακέτα. Στο συν 9 πλέον η διαφορά. Μισό λεπτό να απομένει ακόμα. Φάουλ από τον Βαρβαρίδη. Το τέταρτο για τους γηπεδούχους. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν. Με το πόδι εδώ θα κόψει ο Παχούλης. Και πάλι θα επαναφέρει ο Τραϊφόρος για τον Σαχά αυτή τη φορά. Ράτζας και ο Παχούλης τον πιέζει, καθαρή άμυνα, όχι τελικά. Έχει φέρει μαλλιά φάουλ. Και συμπληρώνονται για τα ομαδικά από την πλευρά των Ανολιωσίων. Έχουμε βολές για τον Μαράτζα. Αστοχή στην πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη και βάζει τέλος και στο σέρι των Ανολιωσίων. 55-47, 19,5 τώρα στο ρολόι. Αυτή την παρακυλήσει ο
Αχούλης. Έχουν φαουλ να δώσουν οι προμποράτες, αυτό ενημέρωνε τώρα για τους παίκτες του Βαλέτζης. Αχούλης στα 7. Μέσα στη γωνία. Βαρβαρίδης κερδίζει το φαουλ. Δεύτερο μόνο αυτό. Με 3,2 τώρα να απομένουν. Μαγαρίδης ψάχνει επιλογή, Καραμπούλας παίρνει, εκτελεί αμέσως, θα το βάλει τη λύση της τρίτης περίοδου, εκτελεί ο Καραμπούλας και ανεβάζει την διαφορά στους 11, 58-47. Συνέχεια στην δράση και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος με τους Λιβεδούχους να έχουν καταφέρει να ξεφύγουν στο συν 11 με 58-47 και τον Καραμπούλα να κλείνει την τρίτη περίοδο με ένα buzzer beater τρίποντο. Ντονόπουλος θα στοχίσει από κοντά. Ο Βέργης καθαρίζει την φάση και αφήνει τον Καραμπούλα. Παχούλης. Πρόλαβε ο Χρυσοβέργης, δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Μια μακρινή πάσα, πολύ ψηλή όμως και δυνατή. Είσαι στόχο τον Μαράτζα, δεν μπορούσε όμως ποτέ να τον βρει. Παχούλης, περνάει το κέντρο. Με βαίνει ψηλά να δω στο σκρίν ο Χρυσοβέργης. Θα παίξει μαζί του. Θα το πετάξει την μπάλα στο σώμα των αντιπάλων του. Με 11 δευτερόλεπτα τώρα τα Νολιώσια. Βαρβαρίδης στο τρίποντο και αυτό μέσα. Προσθέτει ακόμα ένα τρίποντο στη λίστα. 61-47. Στην 14 πλέον η Γηπεδούχη. Θέλει να απαντήσει ο Τραϊφόρος. Ο ίδιος μαζεύει αρκετά μακριά. Εμένει ο Πετρόπουλος φυλά να τον πιέσει. Να κλέψει κιόλας το παίκτη των Ανολιωσίων. Βλέπει και μπροστά τι επιλογές έχει. Πάσα στον Βαρβαρίδη. Ωραία συνεργασία με τον Καραμπούλα. Θα ήταν ένα πολύ όμορφο καλάθι αυτό αν έμπαινε. Έχει χτυπήσει όμως ο παίκτης των γηπεδούχων. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Καραμπούλα να έχει περάσει εκτός. Έχει ένα πρόβλημα στο πόδι του από ό,τι βλέπω χαμηλά. Θα συνεχίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό, να είναι περαστικό. Ο Χρυσοβέργης μάζεψε το rebound. Με την αυτή προσπάθεια του Μαράτζα. Παχούλης. Σαρικάκης ψάχνει την πάσα. Δεν σκέφτηκε να πάρει το σουτ. Ο Αντωνόπουλος τώρα φεύγει στην άλλη πλευρά. Δεν θα έρθει το καλό έρθει από τον Πλέσσα. Με ευκαιρία. Μαράτζας. Κάνε επιλογές. 2 δευτερόλεπτα ακόμα. Τραϊφόρος στη λήξη του χρόνου. Δεν θα το βάλει. Θετικό rebound όμως νέο για τους προβοράτορς. Θα γυρίσει. Το χάσε και εκείνος. Δεν κατάφεραν συνεχόμενες επιθέσεις τους οι φιλοξενούμενοι να βρουν κάτι καλό. Παρέμεινε έτσι το 61-47. Παχούλης. Κάνει το βηματάκι πίσω, είναι για 2 το σούτου. Τραϊφόρος. Μόλις ένα καλάθι έχουμε δει μέχρι στιγμής στην τέταρτη περίοδο. Το τρίποντο του Βαρβαρίδη. Αντωνόπουλος τώρα, ούτε τώρα θα έρθει το εύστοχο σουτ, ο Σαχάς όμως. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 61-49. Μαχούλης. Πετρόπουλος έχει όρθιο το βλέμμα του. Σε κεφάλι στον Παχούλη, Βαρβαρίδης χωρίς δεύτερη σκέψη. Εκδικήσει την μπάλα μαζί στο Χρυσοβέργης. Δοσαρικάκης θα το πάρει και αυτό στο τρίποντο θα το βάλει. 64
49. Καλή δουλειά. Πίσω από το 6.75 συνεχίζεται για τους γηπεδούχους. Και έτσι παραμένει και σε υψηλά επίπεδα η διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες. Υπάρχει φάουλ από τον Παχούλη. Τους κατέβασε και το χέρι του και βρήκε τον Αντωνόπουλο. Είναι και το τέταρτο δικό του. Μαράτζας. Ραϊφόρος έφτασε κοντά. Άτσαλο το τελειώμα του. Σοφέργης. Ο ίδιος θέλει να πάει μέχρι την άλλη πλευρά. Ζητάει και συνένα από τους παίκτες του. Επέλεξε να μην πασάρει σε κανέναν. Δεν του πήγε σε καλό όμως. Ραϊφόρος. Νόπουλος έχει βάλει στην πλάτη τον Παχούλη. Προσπαθεί να αποστάρει. Ξεφεύγει ωραία. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Έχει κερδίσει όμως. Φάουλ. Είναι το πέμπτο αυτό για τον Παχούλη. Πέρασε εκτός ο παίκτης των Ανολιωσίων. Δαδιώτης στο παρκέ, όπως και ο Ρίγας και ο Κολέγκας, αντικαθιστούν Πετρόπουλο και Βαρβαρίδη επίσης. Δονόπουλος βάζει την πρώτη για το 64-50. Μέσα και η δεύτερη, αλλά λανθαστός. 64-51 το σκορ. Βάζει τα αριστερά στον Ρίγα. Βάζει το σκριν. Ο Λέγκας έπεσε πάνω του ο Σαχάς. Είναι το πρώτο για τους φιλοξενούμενους. Τζαντιώτης. Την προσπάθεια δεν έφερε το καλάθι. 5 και 20 ακόμα για το φινάλε. Σαχάς. Στονόπουλος. Από την κορυφή δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Θετικό rebound για τους Roboraptors, τραϊφόρος και αυτός σε μια τρίποντη προσπάθεια. Ο Λέγκας πήρε την μπάλα, παίξε γρήγορα με τον Ρίγα, θέλει να χτυπήσει στον εμφυνδιασμό εδώ οι γηπεδούχοι. Δεν θα τους βγει όμως, κρατάει ο Σαρικάκης. Πάλι Σαρικάκης με τον Αντωνόπουλο. Ύψωσε, χρησιμοποιεί εκεί το ύψος του ο Χρυσοβέργης, θα τελειώσει την πάση για το 66-51. Αντωνόπουλος. Είναι ύψος ο Σαχάς. Θα φτιάξει πως όμως την φάση. Έπαιρνε η πάσα από τον Φουσαρικάκη. Μαράτζας. Από κοντά θα μειώσει. 66-53. Αλλά φτάνει στα χέρια του Ρίγα, τελευταίο τετράλεπτο και επίσημα. Και ο Κολέγκας. Πάει κόντρα στον Μαράτζα, υπάρχει φάουλ χαμηλά, δεν μετράει η συνέχεια της φάσης. Δεύτερο ομαδικό και για τους Προβοράπτορς. Έχουμε διακοπή για time out. Επανέφεραν οι γηπεδούχοι με τον Χρυσοβέργη. Αν κερδίζει το φάουλ τον Βαλίτζη, αν δεν κάνω λάθος. Και από τον Μαράτζα. Όπως και να έχει. Όχι, δεν έχει δοθεί κάποιο φάουλ. Το σταματήσαμε γιατί είχε χτυπήσει ο ψηλός των γηπεδούχων. Θα κοπεί εδώ η πάσα. Στην επαναφορά ο Ρίγας. Θα βρει αυτή τη φορά τον Σαρικάκη, θα πάρει και πάλι. Ο Ρίγας κοντά του, του δίνει το screen. Πάσα έξω, 3 δευτερόλεπτα, Ζαντιώτης θέλει να προλάβει το χρόνο.
Δεν θα το βάλει σε καλύτερη θέση και ο Πολέγκας. Αστόχησε επίσης. Μαζεύει ο Θερμόπουλος. Σαχάς. Πασάρει στον Θερμόπουλο. Ο Πολέγκας είναι αυτός που πέταξε αυτό την μπαλά. Πόνεται για δύο Σαχάς, προλαβαίνει στο τσαχτρολόι. Δεν σκοράρει όμως, παραμένει 66-53. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Λίγας. Τα δύο τους παίζει με τον Σαρικάκη. Μένει πάνω του Κουνενιδάκης, κάνει τις σταυρωτές. 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να σουτάρει κάποιος, ο Ζαντιώτης δεν προλαβαίνει να πετάξει την μπάλα από τα χέρια του. Έχει λήξει ο χρόνος. Την μπάλα είναι για τους προποράπτορς. Βεργόπουλος. Φτάσε προς τα μέσα μέχρι το lay-up. 66-55. Σε κεφάλι πίσω στον Ρίγα. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ζερβόπουλο. 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Σαρικάκης από αρκετά μακριά κάνει έρμπολ. Αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός Ζερβόπουλος και Μαλέτης. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Το σκόρ υπενθυμίζω στο 66-55. Σαχάς. Παίρνει τα βήματα μπροστά από τον Χρυσοβέργη. Θα πετύχει το καλάθι κερδίζοντας και το φόλ. 66-57. Time out. Ο Σαχάς βρίσκεται στην γραμμή για τη μια συμπληρωματική βολή του. Θα την βάλει και αυτή για το 66-58. Ένα μικρό σερί, όχι το μικρό βασικά. 0-7 από τους προποράπτορς. Θα κλέψει κιόλας. Θα βγει στην άλλη πλευρά. Θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. 66-60. Στο μείον 6 πλέον πλησιάζουν οι προποράπτορς. Ρίγας. Θα χάσει για λίγο την ισορροπία του. Πέρασε όμως την κατοχή. Τρίποντο του Σαρικάκη. Εκτελεί. 69-60. Για τα λιλότερη στιγμή βρίσκει το τρίποντο παίξης των γηπεδούχων. Για να μειώσει και τις ελπίδες των προποράπτορς. Στοχή ο Τερβόπουλος, Μαράτζας. Κερδίζει το φάουλ τον Ζαντιώτη. Μια δευτερόλεπτα ακόμα για να μπούμε και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Μαράτζας στη γραμμή. Μέσα και η δεύτερη για το 69-62. Ρίγας, Σαρικάκη μου σχολείται τώρα, Ρίγας. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό μόλις. Δύσκολο lay-up, στάει φάουλ, συνεχίζεται κανονικά η δράση. Μαράτζας φτάνει μέχρι την άλλη πλευρά, 69-64. 5 βολιφόρες στις δύο ομάδες, 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Μένει ψηλά για να πιέσει ο Κουνενιδάκης. Ρίγας. Μαρατάει, εξοδεύει και πολύ τίμα δευτερόλεπτα. Τρίποντο. Άστοχο, Χρυσοβέργη είναι εκεί για να μαζέψει. Πάει πάνω του ο Βαλέτζης. Έχουμε φάουλι τζαβούλ να δούμε.
φάουλ. Λέει ο ρέφερι. Είναι το τρίτο. Έστρομπο Ράπτορς. Περιστίαζε τώρα τον Ζερβόπουλο, αυτός θα κάνει και το τέταρτο. Το επόμενο θα έχουμε βολές. Τώρα το αντιλήφθηκαν. Βέργης, τώρα θα γίνει ακόμα ένα φαουλ πάνω του. Και τώρα θα οδηγηθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας με 20 δευτερόλεπτα να απομένει στο ρολόι, 20,7 συγκεκριμένα. Μέσα η πρώτη βολή, 70-64. Μέσα και η δεύτερη, με το 71-64. Ζερβόπουλος. Βαλέτζης του δίνει και πάλι. Δεν πήραν ένα γρήγορο σούτ εδώ οι προπορράπτορς. Κυλούν τα δευτερόλεπτα. Στόχισε στο τρίποδο και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε. Νίκη λοιπόν για τα Ανολιώσια. Θα επιστρέψουν και πάλι στα θετικά αποτελέσματα. Θα πάνε στο 3-1, ενώ από την άλλη προπορράπτορς θα πέσουν στο 2-2.